τα νέα. Κατάρρευση. Αυτοψία των νέων σε 8, ως 8 ιστορικά κτίρια. Όσοι δεν τιμούν τον παρελθόν έχουν άδειλο μέλλον. Στην καθημερινή, γκάζι στην ηλεκτροκίνηση. Ήφεση σε 15 ημέρε καραντίνα. Συρρήκρον του ΑΕΠ κατά 0,9% το πρώτο τρίμηνο. Ο Ερντογάν θέλει έρευνε και νοτίω τη Κρήτη. Συμφωνία με Σάρα. Και ανησυχία για αναζωοπήρωση στην Ξάνθη. Εμφανίζονται νέα κρούσματα. Η εφημερίδα των ε, συνταχτών, να θυμίσουμε ότι λόγω του τριημένου κυκλοφορούν τριμι... 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 οι εφημερίδε του Σαββάμπου. Ναι. Και αύριο και 2015. Και το πήραν στα περίπτωση μέχρι και την Δευτέρα του Αγίου κοντά. Η εφημερίδα των συνταχτών συνταξιού έχει παγιδευμένη στον ΙΕΦΚΑ και Χρήστο Ταϊκούρα, αυτό που συζητούσαμε πριν και με τον Γιάννη, η ύφεση δεν θα ξεπεράσει το 8%. Έχουμε καύσιμα ακόμη και αν αργήσουν οι αποφάσει για το ταμείο, τα λεγόμενα, τα περιβόητα 32 δισεκατομμύρια. Δηλαδή ο Χρήστο Ταϊκούρα έχουμε λεφτά, παιδιά, μην ανησυχείτε. Μακάρι. Στον ελεύθερο τύπο, τεκμήρια ποιοι κινδυνεύουν, πώ θα γλιτώσουν, οδηγό για τη φορολογική δήλωση. Ε, τον κάλο τη ΠΑΛΣ προβάδισμα Νέα Δημοκρατία με, με 19,5%. Μονάδες, ύφεση 0,9% του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο, ό,τι χρειαστεί από Λαγκάρντ, με 1,35 τρισεκατομμύρια ευρώ στο έκτακτο QE. Στη Δημοκρατία, εξαγορά έως και 7 πλασματικών ετών, η 9 συν 1 απαντήσεις του, του ΕΦΚΑ και η αποχώρηση, η αυλαία για την μεγάλη χαρούλα. Δεν έχω πια φωνή, φεύγω από το τραγούδι. Στην Αυγή, η Στόπ στην περιβαλλοντική λαϊλασία, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντο του 2020 και οι επαγγελματίε τη Ρόδου στον Αλέξη Τσίπρα. Όσο θα χειμωνιάζει, η τσέπη μα θα αδειάζει. Ρίζο πάστη. Καταστρέφουν το περιβάλλον τη ζωή του λαού και με πράσινο μανδύα και χωρί. Στην Εστία, αυτό που μα έλεγε και η Μαρία Ζαχαράκη, Αντιπερισπασμό Τούρκων με μετανάστε στο Νότιο Εύρο, Επιτροπή Εξωτερικών Αμήνηση η Ελλάδα διεκδικεί μέτρα στα σύνορα την ώρα που ετοιμάζονται για έρευνε στο Καστελόριζο. Στην Κόντα νιούζ, τέλο τη κατασχέση συντάξεων και μισθών βάζει δικαιοσύνη, απόφαση πιλότο δικαστηρίου και Υπουργείο Τουρισμού ντου εργαζομένων στον επισυτισμό. Στην Εσπρέσο Κέρατο με τραν, η αιτία χωρισμού διάσημου ζευγαριού, τα παρατράγουδα και τα βίτια του κυρίου όταν πέφτει το σκοτάδι. Στη Star Press είναι νεκρή, τίτλη τέλου στην τραγική ιστορία τη Μαντλίν. Αυτό είναι ο παιδόφιλο δολοφόνο. Στην Αυτεμπορική, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 1,35 τρισεκατομμύρια το μήνυμα στήριξη. Στο πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα. Και στον τύπο τη Θεσσαλονίκη, τραπεζοκαθίσματα ίσων αποστάσεων. Στόχος η ισορροπία για την νέα εποχή της πόλης μετά την άρση των μέτρων.